Αφού είδαμε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, τώρα θα δούμε πώς μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην δημιουργία της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας. Πρώτα απ' όλα, για να μπορείτε να ανεβάσετε ένα άρθρο ή να σχολιάσετε κάποιο άρθρο που ανέβασαν οι συμμαθητές σας, θα πρέπει να μπείτε σαν ενεργός χρήστης στο site της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πάτε στο σημείο που λέει login, θα πατήσετε click, θα περιμένετε λίγο να φορτώσει βέβαια η σελίδα. Μόλις λοιπόν ανοίξει η καινούρια σελίδα, θα πρέπει στη θέση του πρώτου κελιού να γράψετε είτε έναν λογαριασμό email είτε ένα όνομα χρήστη. Παραδείγματος χάρη, γράφουμε το email 3@mail.com και στο δεύτερο κελί να γράψετε το password το οποίο εσείς είχατε ορίσει. Στη συνέχεια πατάτε το login και σας μεταφέρει πλέον στην ηλεκτρονική σελίδα έχοντας ενεργό τον λογαριασμό σας. Πριν δούμε πώς θα μπορείτε να ανεβάζετε αρχεία και να δημιουργείτε καινούργιες σελίδες, ας περιηγηθούμε λιγάκι το τι βλέπουμε στην οθόνη μας. Πρώτα απ' όλα, στην δεξιά πλευρά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο λογαριασμός μας είναι ενεργός από τη στιγμή που φαίνεται το όνομα χρήστη ή το email μας. Σε αυτόν εδώ το χώρο μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε μέσα στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Στην ηλεκτρονική εφημερίδα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε καινούργιες σελίδες ή να ανεβάσετε καινούργια αρχεία. Στην μπάρα πλοήγησης, που είναι αυτή εδώ, μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές κατηγορίες υλικού που μπορούμε να συναντήσουμε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Υπάρχουν οι επισημασμένες σελίδες που έχουν το αστεράκι, υπάρχει η κατηγορία των άρθρων και υπάρχουν και τα νέα της τεχνολογίας. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε στην παράπλευρη μπάρα κάποια link, δηλαδή κάποιες διασυνδέσεις της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας με χρήσιμες ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη το e-taxi που χρησιμοποιούμε για το μάθημά μας, το blog του σχολείου και την ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν γίνει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε όχι απλά το τμήμα της ιστοσελίδας της εφημερίδας μας που έχει αλλάξει, αλλά μπορούμε να δούμε και ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Στην κεντρική μας σελίδα, στο κάτω μέρος της, μπορούμε να δούμε τις επιμέρους ενότητες από τις οποίες συγκροτείται η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, καθώς επίσης μπορούμε να γράψουμε σχόλια. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου αρέσει πολύ να συμμετέχω στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας. Και στη συνέχεια, αφού πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε να σχολιάσουμε, πατάμε εδώ το Add Comment. Οπότε παρατηρούμε ότι το σχόλιο μας μεταφέρεται και δημιουργείται ένας χώρος
όπου θα μπορεί κάποιος άλλος από τους συμμαθητές μας να συμπληρώσει το δικό του σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να παρακολουθούμε το τι γίνεται στην ηλεκτρονική μας σελίδα και ο καθένας από εσάς να σχολιάζει τα άρθρα τα οποία έχουν ανέβει από τους συμμαθητές σας. Ο σχολιασμός των άρθρων μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε άρθρο ή σε οποιαδήποτε σελίδα έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες σελίδες θα το δούμε στο επόμενο βίντεο, αφού προηγουμένως έχετε εξοικειωθεί με το σχολιασμό των ιστοσελίδων.